καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη spoiler για το Survivor All Star. Η Τετάρτη έρχεται στο παιχνίδι επιβίωσης και μαζί έρχεται και το πιο πολυπόθητο έπαθλο, αυτό της επικοινωνίας. Μια δύσκολη μάχη που θέλει συγκέντρωση και αντοχή θα δούμε στο παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν διακαώς το έπαθλο επικοινωνίας που αναμένεται να φέρει δάκρυα χαράς στους μεν και δάκρυα απογοήτευσης στους χαμένους. Εκεί που φάνηκε τελικά πως είχα πάρει λίγο κεφάλι η μπλε αυτή την εβδομάδα, δεν φαίνεται να τους έχει πάει και πολύ καλά από το ξεκίνημά της και μόνο με αποτέλεσμα να χάνουν και τις τρεις ασυλίες. Πάμε όμως τώρα στο ψητό και στην εκτίμησή μας. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες που συλλέξαμε αλλά και την εκτίμησή μας, η ομάδα που φαίνεται να κερδίζει το έπαθλο επικοινωνίας είναι και πάλι η κόκκινη. Το θέμα είναι πως το αγώνισμα είναι βολικό για την κόκκινη ομάδα, είναι στατικό και έχει να κάνει μόνο με τη δύναμη, επομένως είναι μέσα στις δυνατότητές τους. Έχουν και την ψυχολογία για να πάρουν ακόμα μία νη. Εκτός και αν οι μπλε βρουν τα ψυχικά αποθέματα. Επίσης το αποτέλεσμα βασίζεται πιο πολύ στη διάλυση που υπάρχει στην μπλε ομάδα, έχουν αποδιοργανωθεί εντελώς και η ψυχολογία τους βρίσκεται πλέον στον πάτο. Εσείς γράψτε μας κάτω στα σχόλια για την ομάδα που θέλετε να κερδίσει και αν θέλετε αιτιολογήστε το κιόλας. Παρόλα αυτά όμως παραμείνετε μαζί μας για την ανακοίνωση του οριστικού αποτελέσματος αλλά και για το ποιος θα φύγει τελικά από το παιχνίδι επιβίωσης.